μαγειρέψω για το βραδινό των αγωγιών μου, οπότε έχω εδώ όλα τα υλικά. Βλέπετε εκεί στο βάθος της φτερουγίτσες, θα σας δείξω ένα ωραίο πανάρισμα να το πω, για να κάνετε τις φτερουγίτσες. Εδώ παρεούλα θα το κάνουμε μαζί. Οπότε ξεκινάμε. Οι φτερουγίτσες μου είναι εδώ. Τους έχω ρίξει αλάτι και μείγμα και τις άφησα μία ωρίτσα στο ψυγείο. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το πανάρισμα. Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Δύο αυγουλάκια. Ένας άλλος τρόπος από το συνηθισμένο που σας έχω δείξει, από το αλεύρι, αυγά, φρυγανιά. Κάποια άλλα βήματα θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα ρίξουμε εδώ αλατάκι, πάπρικα, προαιρετικές ειδωσολογίες, μείγμα μπαχαρικών, δεν λείπει ποτέ από το ντουλάπι μου, κουρκουμάς, ούτε ο κουρκουμάς λείπει από το ντουλάπι μου, είναι τα αγαπημένα μου μπαχαρικά. Από εκεί και πέρα ό,τι γουστάρετε ρίχνετε. Λοιπόν, όλα καλά μέχρι εδώ, τα έχω ρίξει όλα, ό,τι δεν παίζει στην άκρη, και θα ρίξουμε αλευράκι. Γύρω στο 1,5 ποτήρι. Θέλουμε να κάνουμε έναν χυλό. Έναν πηχτό χυλό. Βλέπετε. Όχι, μου σχοβολάει από τα μπαχαρικά που έχω ρίξει. Λοιπόν, τέρμα ο αυγοδάρτης. Και τώρα μέσα εδώ θα ρίξω τις θερούγες μου. Τα παιδιά μου βαρεθήκαν τη φριτέζα αέρος. Κανονικά τηγάνισμα. Η αλήθεια είναι. Μιας τόσο χρειάζεται και λίγο τηγανιτό. Λοιπόν, οι φτερούγες μου είναι λίγο αρκουδίτσες από ό,τι βλέπετε. Είναι μεγαλούτσικες. Λοιπόν, να το βάλω αυτό για πλύσιμο. Να μην μου πιάνει το χώρο. Εδώ παρεούλα, ό,τι φτιάχνω στο σπίτι μου, εντάξει, το ψωμί γάστρας δεν σας το έδειξα, σας το έχω ξαναδείξει. Λοιπόν, και ανακατώνουμε καλά τις θερουγίτσες μας. Αυτό μπορεί να γίνει και με κοπανάκια, μπορεί να γίνει και με φιλέτο κοτόπουλου, να το κόψετε εσείς. Τώρα να μην έχει κουκαλάκια και για τα παιδιά τα μικρά. Τώρα για εμάς τους μεγάλους σιγά. Εκεί να πάει παντού. Τι φτερούγες ήταν 2 κιλά. Απλά σας το λέω να ξέρετε. Οπότε το μείγμα που σας έδωσα ήταν μια χαρά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα για αρχή θα ανάψω τον γκάζι. Έγινε. Θα σας κουνήσω λίγο, θα σας γυρίσω. Τώρα θα τηγανίσουμε. Δεν θα το έχω στο πολύ δυνατό. Μέτριο προς δυνατό το έχω το γκάζι μου. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πιάτο. Και εδώ έχω αλευράκι. Φαίνεται μωρέ, τι κάνω. Εδώ. Έχω αλευράκι. Λοιπόν. Πρέπει να σας τα δείχνω όλα να φαίνονται πεντακάθαρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο αλευράκι μέσα θα ρίξω λίγο αλατάκι.
γιατί θα είναι το τελευταίο πέρασμα που θα κάνω. Και πάμε. Στην άκρη και αυτό. Θα βάλω μετά στη θέση τους. Ούτε αυτό μου χρειάζεται. Εγώ βέβαια, τώρα θα βάλω χεράκι. Όπως βάζουμε όλες οι νοικοκυρές στην κουζίνα. Όχι, εγώ δεν φοράω γάντια στην κουζίνα μου. Και δεν δέχομαι παρατηρήσεις από κανέναν, γιατί μαγειρεύω για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Λοιπόν, περνάμε από το αλευράκι. Και το αφήνουμε στην ακρούλα. Περνάμε από το αλευράκι. Το ίδιο. Εκεί. Θυμάμαι με τον βακαλάο που σας είχα δείξει το πανάρισμα, είχατε ξετρελαθεί. Παιδιά, αν προσέχετε τι λέω και τι κάνω, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν κάνω κάτι μαγικό. Τα εφόδια τα έχω πάρει από τη μαμά μου. Και εγώ τα δίνω στην Νατάσα. Και πάει λέγοντας. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το λαδάκι μας έχει κάψει. Και τώρα, μπλουμ. Το λαδάκι μου είναι πεντακάθαρο. Όχι όπως πάνε και τρώνε τα παιδιά μας όπου να είναι και ό,τι να είναι. Μετά από 30 τηγανίσματα να τηγανίζουνε, αυτά που τρώνε έξω εννοώ. Θέλει 2-3 λεπτά από τη μία πλευρά, 2-3 λεπτά από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η μαγεία του γκαζιού, ότι μαγειρεύει νόστιμα και σχετικά γρηγορότερα από την κουζίνα. Εγώ σας συνεχίζω εδώ να έχω έτοιμα άλλα 3, να σας τα δείξω. Με σοβολάνο. Οι φτερούγες μας αρέσουν πάρα πολλές και πάρα πολύ και ειδικά σε μένα. Λοιπόν, τώρα τι λαλιτές αποφεύγω να τρώω, θα δείξω. Αλλά τα γόρια μου δεν λένονται. Λοιπόν, κάνετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους είναι στην παρέα μου. Με το που θα κλείσει το live, εννοείται θα σας δείξω ότι θα σας γράψω τις αναλογίες. Είπαμε φωτιά μέτρια. Ο. Χαμός θα γίνει. Είδατε πόσο εύκολα μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι. Και έξω τα ακριβοπληρώνουν τα παιδιά για να τα πάρουν. Παρόλο που είμαι μισή, όχι, θέλω να τρώνε από μένα. Όσο μπορώ και είμαι καλά. Λοιπόν, θα βάλω και ένα χαρτί κουζίνας. Μέχρι να χρησίσει, να πάρει ένα ωραίο χρώμα, να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ψηθεί μέχρι μέσα. Ξαναλέω, μπορεί να γίνει και με στήθος κοτόπουλο, θα το κόψετε σε μικρότερες μπουκίτσες, μπορεί να γίνει και με μπουτάκια, κοπανάκια, φτάνει να είναι, ή παϊδάκια ακόμα κοτόπουλο, θα είναι φανταστικό. Αλέξανδρο, τι λες? Με σχοβολάει. Αλήθεια. Ρε, θα το μία,
Εκεί. Τι σας είπα, 2-3 λεπτά από τη μία, 2-3 λεπτά από την άλλη. Το ίδιο χρώμα θα πάρει και από την άλλη πλευρά και θα το βγάλω. Τσάκα τσάκα. Τι κάνετε, από πού με βλέπετε? Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μόνο του μου λέει βγάλε με Μαρία, βγάλε με. Εδώ κοιτάξτε, φανταστικό. Σνιτσελάκι πρώτο. Τέλειο. Χρωματάρα, χρωματάρα πες ρε Μαρία. Τι μας κάνεις, πες βραδιάτικα. Εκεί. Και τώρα που πήρε μπροστά το γκάζι, καλά. Το λάδι που κάει και από το λένε που καίει. Μια χαρά. Βλέπετε? Χρώμα φανταστικό. Τραγανές όπως πρέπει. Αυτό είχα να σας δείξω. Θα τελειώσω τις φτερουγίτσες μου όλες και μετά θα σας γράψω την αναλογία για να κάνετε κι εσείς, εάν θέλετε, το ίδιο πανάρισμα. Σας γλυκοφιλώ, καλό βράδυ σας εύχομαι και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό βράδυ, γεια σας.